Ο οριστικός φαίνεται πως είναι ο χωρισμός της Αγγελικής Σιλιάδη και του Κώστα Μιλιωτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι εδώ και λίγες ημέρες δεν μένει πια στο ίδιο σπίτι. Αυτός δεν είναι γάμος, τη σάρτα στο γεφύρι είναι. Τη μία παντρεύονται στις 3 Ιουνίου, την άλλη το αναβάλουν. Τελικά ο γάμος της Αγγελικής Σιλιάδη και του Κώστα Μιλιωτάκη σχόλασε. Εδώ και μία εβδομάδα ο γαμπρός μετακόμισε στη Βάρη, όσο εκείνος διαψεύδει τις φήμες σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Νύφη γράφει τον πόνο της στο Twitter. Μετά από τόσες αναβολές νιώθει τουλάχιστον κυρία Κοκοβίκου. Κανένας δεν μπορεί να πάει πίσω και να κάνει μια καινούργια αρχή, αλλά ο καθένας μπορεί να αρχίσει σήμερα και να κάνει ένα καινούριο τέλος. Εσείς πάντως, κυρία μου, κάθε φορά που τουιτάρετε, αμολάτε και ένα σύννεφο εικασιών ότι χωρίζετε. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται, κυρία μου. Οι φαν του ζευγαριού είναι αγανακτισμένοι. Τόσο καιρό περιμένουν το γεγονός της χρονιάς και τώρα ματαιώνεται. Έσχος. Άδικα οι προπόσεις και τα φιλιά μπροστά στην κάμερα. Άδικα και τα γαμοπύλαφα που ετοίμαζε η μαμά του γαμπρού. Σας ψάχνω να σας ρωτήσω αν ισχύει ότι τα παιδιά, ο Κώστας με την Αγγελική πια δεν ζουν μαζί. Κορίτσι μου, δεν ξέρω, είμαι Κρήτη, είμαι με τη μητέρα μου. Για δεν παίρνετε τους ίδιους. Κυρία, συγγνώμη, αλλά μου για το φαγητό, γεια σας. Κάει και στο ζέσταμα η κυρία Φανή. Είναι που ήταν σίγουρη ότι θα γίνει πεθερά της Αγγελικής. Θα το φάει ως κόρο στην ντουλάπα το Συνολάκι. Ο σχεδιαστής Βρετός Βρετάκος έμεινε με τον ηφικό στο χέρι. Τσάμπα οι πρόβες. Έχω να μιλήσω μαζί τους από πριν το καλοκαίρι. Είναι όλα λίγο ρευστά με το θέμα αυτό. Το ηφικό δεν είναι έτοιμο. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανότατα να το ξανασυζητήσουμε αν έρθει ξανά αυτή η στιγμή. Μεταξύ μας δεν το βλέπουμε σύντομα. Στην αποθήκη του μείνει το σχέδιο. Το φόρεμα της τραγουδίστριας πάντως στην πρεμιέρα του νυχτερινού κέντρου στη Θεσσαλονίκη έμοιαζε πολύ με ηφικό. Τυχαίο. Αφού δεν θα το βάλει στην εκκλησία, είπε να το βάλει στην πίστα τουλάχιστον.